Φίλες και φίλοι, στην παρέμβασή μου θα προσπαθήσω να αναδείξω εκτός από το προφανή αντιλαϊκό χαρακτήρα της επικείμενης εγκαθίδρυσης των ιδιωτικών νεοπανεπιστημίων, επίσης τον τελικά αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα τους και κυρίως τον αντιακαδημαϊκό χαρακτήρα τους. Ο αντιλαϊκός χαρακτήρας των νεοπανεπιστημίων θα αρκούσε για να αποτελεί η αιτία πολέμου για όσους πιστεύουμε ότι η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό και σαν τέτοιο πρέπει να παρέχεται δωρεάν και να αφορά τους πολλούς και επομένως να συμπεριλαμβάνει και τους πολλούς. Ο αντιαναπτυξιακός χαρακτήρας των νεοπανεπιστημίων, των ιδιωτικών νεοπανεπιστημίων, όφιλε να αποτελεί αιτία πολέμου ακόμα και για τους θειασότες της ελεύθερης οικονομίας, εκείνους τουλάχιστον οι οποίοι πιστεύουν στη ρύθμισή τους προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Προφανώς όχι για τους νεοφιλελεύθερους και τους αναρχοκαπιταλιστές. Και αυτό γιατί? Γιατί η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί μια ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων, και επομένως δεν μπορεί να υπηρετηθεί από το ιδιωτικό νέο πανεπιστήμιο, το οποίο εξ ορισμού καθένα από τα νεοπανεπιστήμια αυτά θα βρίσκεται κάτω από τις επιταγές των συγκεκριμένων συμφερόντων. Επομένως θα παρέχει μια τμηματική γνώση, θα αναπτύσσει μια τμηματική τεχνογνωσία, η οποία δεν θα μπορεί να δώσει μια ολιστική βιώσιμη λύση για τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Για παράδειγμα, πολλές φορές αυτά τα νεοπανεπιστήμια θα έχουν, που μπορεί να ιδρυθούν, πιθανότατα όχι στη χώρα μας, θα έχουν αντικρουόμενα και ανταγωνιστικά συμφέροντα και βλέψεις. Για παράδειγμα, θα υπάρχει ένα πανεπιστήμιο που θα προάγει μόνο την έρευνα στις μπαταρίες και θα ανταγωνίζεται ένα άλλο πανεπιστήμιο που θα παράγει μόνο την έρευνα της παραγωγής υδρογόνου, αν χρηματοδοτείται από την αντίστοιχη εταιρεία. Αυτά δεν είναι τόσο μακρινά. Φανταστείτε, ακόμα και στην Ελλάδα, το πανεπιστήμιο της Sunlight στη Ξάνθη και το πανεπιστήμιο της Advent στην κοιλάδα του υδρογόνου στην Κοζάνη. Το πιθανότερο βέβαια είναι ότι στην Ελλάδα δεν θα υπάρξει αυτή η περίπτωση. Και περνάω τώρα σε αυτό που θα έπρεπε να αποτελεί αιτία πολέμου ακόμα και στους απολύτικους και σε οποιονδήποτε απολύτικο ακαδημαϊκό. Και αυτό είναι η αντιακαδημαϊκότητα των νεοπανεπιστημίων. Ένα πανεπιστήμιο πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο χαρακτηριστικά να χαρακτηρίζεται: από την ελευθερία και την πολυθεματικότητα. University, έτσι, universe. Ελευθερία στην έρευνα και ελευθερία στη διδασκαλία. Πολυθεματικότητα της έρευνας και της διδασκαλίας. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατον εξ ορισμού να λάβει χώρα στα ιδιωτικά νεοπανεπιστήμια. Θα έχουν κατατμημένη γνώση, γνώση η οποία θα είναι υποδηλωμένη στο συμφέρον της εκάστοτε εταιρείας και του εκάστοτε συμφέροντος που θα βρίσκεται πίσω από το πανεπιστήμιο. Άρα, να γνωρίζουμε ότι τα νεοπανεπιστήμια αυτά δεν θα είναι πανεπιστήμια. Α δούμε λίγο τώρα για τη συνύπαρξη των δύο, όπως υπάρχει στο αφήγημα της κυβέρνησης και πολλών δυστυχώς πανεπιστημιακών νεμεναλάδων, ότι δηλαδή η χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων θα απαλείψει οποιοδήποτε πρόβλημα, θα μπορέσουν να συναγωνιστούν και μάλιστα να νικήσουν τα ιδιωτικά νεοπανεπιστήμια. Ακόμα και αν αυτό ισχύει, που δεν ισχύει, τουλάχιστον οι τάσεις δεν δείχνουν αυτό, ότι θα αυξηθεί η χρηματοδότηση, τουναντίον θα το οδηγήσουν σε ένα στήρο ανταγωνισμό με το ιδιωτικό πανεπιστήμιο που πιθανότατα θα χάσει. Παρ' όλα αυτά, κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου, έστω και να συμβεί αυτό, ήδη ενοιολογικά το να δώσει κανείς τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα του πανεπιστημίου στο νέο πανεπιστήμιο αποτελεί μία ήττα της ακαδημαϊκότητας του πανεπιστημίου και το μεταλλάσσει και αυτό. Άρα λοιπόν είναι αντιλαϊκά στην τελική ανάλυση και αντιαναπτυξιακά αλλά και αντιακαδημαϊκά αυτά τα νεοιδρύματα. Θέλω τώρα κλείνοντας να μοιραστώ και μερικές σκέψεις σχετικά με τη στρατηγική και τις τακτικές που εμείς και πιθανότατα με ηγέτη το Κομμουνιστικό Κόμμα και την ΚΝΕ θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Στη χάραξη της στρατηγικής πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα πρόκειται για έναν μακρύ αγώνα, γιατί αυτά δεν θα ιδρυθούν ταυτόχρονα 100 πανεπιστήμια μαζί, και επίσης ότι θα αρχίσουν να βγάζουν και προβληματάκια.
ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο. Άρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι ένας μακρύς αγώνας, αλλά κυρίως όταν χαράσουμε στρατηγική, αλλά κυρίως ότι μπορεί να έχει και πολλαπλασιαστικά πολιτικά ωφέλη. Γιατί αφορά ένα δημόσιο αγαθό που ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ακόμα και σε βαθμό ιδεολειψίας από ένα σημείο και μετά, η ανώτατη παιδεία εξακολουθεί να έχει σημαντική αξία στο μυαλό του λαού και αφορά επίσης την νεολαία. Άρα είναι ένας χώρος όπου κατεξοχήν μπορεί να χαραχθεί πολιτική και που στην παρούσα συγκυρία μπορεί το ΚΚΕ και μπορεί η ΚΝΕ να ηγηθεί και να οδηγήσει και σε πολιτικές αλλαγές. Ας θυμηθούμε το παράδειγμα της Χιλής, όπου το πανεπιστημιακό κίνημα οδήγησε σε σημαντικές πολιτικές αλλαγές. Αυτά λοιπόν για τη στρατηγική. Όσον αφορά τις τακτικές, σαφέστατα και πρέπει να ακολουθηθεί η τακτική που, από όσο μαθαίνω και εγώ σιγά σιγά τώρα, ακολουθείται όρημα και για πολλά χρόνια από το Κομμουνιστικό Κόμμα και την ΚΝΕ, δηλαδή μέσω των συλλόγων των φοιτητών και των συνδικαλιστικών σωματείων, απεργίες, τάσεις εργασίας, διαδηλώσεις, ακόμα και καταλήψεις, αλλά θα πρέπει ο αγώνας αυτός να είναι πολύμορφος, οπότε θα πρέπει να περιέχει και συμβατικά μέσα, όπως είναι οι ενστάσεις στα δικαστήρια, στο πεδίο του Συντάγματος. Το Σύνταγμα, μέχρι να αλλάχθει με τον αστικό τρόπο ή με τον επαναστατικό τρόπο, υπάρχει και είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης και πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα όπλα του. Και στο άλλο άκρο, σε μια έκφραση που πρέπει να χρησιμοποιείται, σε μια έκφραση αγώνα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, και αυτές είναι εξαιρετικές περιστάσεις, και σε στοιχεία πολιτικού ακτιβισμού. Δηλαδή η διαμαρτυρία, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να παράμενε στον χώρο του Πανεπιστημίου. Πρέπει να μεταφερθεί, όταν αυτά θα ιδρυθούν, και έξω από τους χώρους των νεοϊδρυμάτων. Χάρηκα πολύ σαν πολίτης και σαν πανεπιστημιακός που είδα τους φοιτητές σε πρώτη φάση να βρεθούν έξω από το αμάξι μου. Κατά την άποψή μου, πρέπει να βρεθούν και έξω από τα νεοϊδρύματα αυτά όταν εμφανιστούν. Και ο πολιτικός αυτός ακτιβισμός πρέπει να συμπεριλαμβάνει και στόχευση, κατά την άποψή μου, με πολιτικούς όρους βέβαια, και προσώπων, των προσώπων εκείνων, ιδιαίτερα της πανεπιστημιακής κοινότητας, που δρούν τον τελευταίο καιρό σαν πραγματικοί πανεπιστημιακοί δοσύλλογοι, έχοντας μεταστρέψει μια κοινή γνώμη που πριν από 10 χρόνια ήταν κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων σε μια κοινή γνώμη που τα δέχεται. Αυτά λοιπόν είχα να πω. Εύχομαι έναν καλό, μακρύ και στοχευμένο αγώνα σε όλους μας για το δημόσιο, δημοκρατικό και δωρεάν πανεπιστήμιο, το μόνο πανεπιστήμιο.